Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Κοινή Λογική. Στη φυλακή ο Γιάννος Παπαντονίου, στο κελί της 17 Νοέμβρη και η σύζυγός του μαζί με άλλες κρατούμενες. Σε μια κοινωνία η οποία η Κοινή Λογική λέει ότι δεν μπορεί ένας υπουργός να έχει τόσα χρήματα στους λογαριασμούς του και να μην ξέρει πού τα βρήκε. Από την άλλη, έχουμε το Ριβούκο να μπαινοβγαίνει στα πανεπιστήμια. Έχουμε τον κύριο Κοτζιά, ο οποίος να πράττει, κατά τη δική του άποψη, σε μια κυβέρνηση η οποία από τη μία απαγορεύει τη διγλωσία, αλλά από την άλλη αφήνει τον Υπουργό Άμυνας να λέει τα δικά του. Αυτά και άλλα πολλά σε μια κοινωνία η οποία ίσως τελικά να μην ενδιαφέρεται και πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία αποσχολούν τα τηλεοπτικά πάνελ. Ο κόσμος έχει πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα, έχει κυρίως οικονομικά προβλήματα, επιβίωσης, τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και του φαίνονται λίγο πολυτέλεια όλα τα υπόλοιπα τα οποία μονοπολούν την επικαιρότητα. Η Κοινή Λογική έχει κάνει ρεπορτάζ, πήγαμε σε περιοχές οι οποίες ο κόσμος μιλάει, λέει την άποψή του και θα δούμε για ποιο λόγο δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά τα οποία μπορεί να συζητήσουμε εμείς απόψε, όμως δεν πάβει η επικαιρότητα, αλλά και αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συζητήσουμε, να μην το βάλουμε στο τραπέζι μας. Εδώ έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους απόψε, τον κύριο Στάθη Πανταζή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πανταζή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Βλέπουμε ο κόσμος, κύριε Πανταζή, να τον ενδιαφέρει περισσότερο η οικονομία και λιγότερο εξωτερική πολιτική. Φυσικά. Κύριε Σαμέλη Γιάννη, καλώς ήρθατε. Είστε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε ξανά στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καρίδα, και ευχαριστώ και για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Και τον κύριο Βασίλη Πρημικύρη, στέλεχος ΛΑΕ. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πριν προχωρήσουμε να αναλύσουμε τα δικά μας θέματα, θέλουμε να δούμε το ρεπορτάζ και να δούμε τι πραγματικά σκέφτεται ο λαός, δηλαδή θα λέγαμε την κοινή λογική του πολίτη. Πάμε να το δούμε. Βρισκόμαστε στη Λαϊκή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Λοιπόν, εδώ ο κόσμος ζει σε μια καθημερινότητα και πάμε να δούμε τις απόψεις του για το τι συμβαίνει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, είστε συνταξιούχος? Ναι. Πώς τα παίρνετε? 400. 400. Ζείτε μόνοι σας? Με το γιο. Με το γιο. Δουλεύει ο γιος? Δουλεύει, τι να το κάνεις. Βοηθάω κιόλας. Δεν φτάνουν, ε? Άμπα, με τίποτα. Του έχουν κόψει τα μισά. Πού θα βγούμε? Μου ήρθε 2.800 ρεύμα. Και έχω ένα βιάρι. Μεγάλο λάθος. Τρέξαμε παντού, παλικάρι μου. Τελικά βρήκαμε την άκρη. Βρήκα την άκρη. Ναι, ότι ήταν λάθος. Λέει αυτό. Πώς γίνεται και κάνουν τόσα λάθη? Έλατε. Όταν είναι να πάρουν χρήματα, όταν είναι να δώσουν, να κάνουν λάθη. Μπράβο, δεν του συμφέρει. Τι να κάνουν, παλικάρι μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Με τη Μακεδονία τι λέτε, πήγαν όλα καλά? Εδώ έχουμε άλλα προβλήματα. Η Μακεδονία μας πειράζει. Μπράβο. Το όνομα μας πειράζει. Έχετε άλλα προβλήματα. Έχουμε άλλα προβλήματα. Υπάρχει κόσμο που πεινάει και το όνομα. Τι θα μας πείτε, για Μακεδονία? Μακεδονία την πουλήσατε. Την πουλήσατε. Δηλαδή, πουλήθηκε για Μακεδονία. Σε καλή τιμή. Τσάμπα. Δώρο. Δώρο στους Σκοπιανούς. Για την καθημερινότητα θα μας πείτε. Τα πάντα. Εδώ τα έχουμε δει όλα εδώ. Εδώ τα βλέπουμε όλα. Βλέπουμε τον πόνο. Πρώτη γραμμή κρούσης εδώ. Ναι, ναι. Ό,τι τι λέει ο κόσμος εδώ? Παραμιλάει. Δεν υπάρχει, δεν έχουν όσο λεφτά. Θα μιλώσουμε τις τιμές, θα δεν υπάρχει και πίεση προς τα κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχουν λεφτά να πάρουν τίποτα. Πελάτες που ξέρουν να ψωνίζουν, θέλουν να τα πάρουν, αλλά δεν μπορούν. Γιατί δεν έχουν λεφτά. Και ήταν πελάτες που ήταν με 10 ευρώ και να παίρνει ένα. Και ντρέπεται να δεν έρχεται στον πάγκο καν. Έρχεται και παίρνει μια ντομάτα, δύο, πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει μια-δύο ντομάτες για να μην το βλέπουμε εμείς εδώ. Τα βλέπετε. Ξεφθύλα. Ρεζιλίκι. Ναι. Υπάρχει δουλειά? Αφού απάνω είναι όλοι για τη μάσα τους. Ποιος θα κοιτάξει τους συνταξιούχους? Εμείς δουλεύουμε με συνταξιούχους. Κάποτε η Λαϊκή τέτοια ώρα ήταν γεμάτη. Την καταντήσανε να είναι άδεια. Και όποιος σας λέει ότι περνάει καλά, ότι είναι όλα καλά, είναι ψέμα. Ζει σε παραμύθια, σε τίποτα. Ζει πριν 30 χρόνια. Τότε που ζούσαμε καλά, αλλά φυσικά τα πληρώσαμε εν καιρό του κυρίου Παπανδρέου. Τώρα όποιος έχει μυαλό να φωτιστεί. Αφού τώρα από το Σεπτέμβριο λέει βγήκαμε από το μνημόνιο, πανηγύρισαμε. Υπάρχει αγόρι μου, τι μνημόνιο? Έχει μπει σταθερά, να μην το πω, θα βάλεις μπιπ, και είναι και στα παιδιά μας.
Πόσα εκατομμύρια είναι χρεωμένα τα παιδιά μας, κατά κεφάλι. Οπότε τι να το κάνω εγώ, πού είναι η ευημερία. Τουλάχιστον τα βρήκαμε με το μακεδονικό, ε. Ε, ναι, δεν είδες τι έγινε, τι ωραία. Τα ξεπουλάνε όλα. Χάνουμε τη θρησκεία μας. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Χάθηκαν, φίλε μου. Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα βγάλουν τα θρησκευτικά, άμα βγάλουν τη γεωγραφία, άμα ξεπουλήσουν τα κεκτημένα μας, είμαστε τελειωμένοι. Καλημέρα. Λοιπόν, νέο παλικάρι, στη δουλειά. Πώς θα πλέξεις. Χάλια. Ο κόσμος δεν ψωνίζει, δεν έχει λεφτά. Συνέχεια τους φέρνουμε εμείς. Και ο ένας και σπάει στον άλλον. Βγαίνει το μεροκάματο. Δεν βγαίνει τώρα το μεροκάματο. Ούτε 20 ευρώ τη μέρα δεν παίρνουμε. Εδώ κοιτάμε να το κλείσουμε. Τσίπρα, κάνε κάτι. Δεν κάνει. Δεν κάνει, ε. Όχι. Δεν ακούει, ε. Δεν ακούει εμάς. Ακούει μόνο τα συμφέροντα τα ξένα. Είναι καλός, ε. Εκείνο ο καλύτερος. Όταν ξεκίνησε, άλλα υποσχότανε και άλλα μας έβγαλε στην πορεία. Όλοι τον πιστέψαν εδώ. Εγώ τους έλεγα, μην τον πιστεύετε. Ψέμα μυρίζεται. Είστε ευχαριστημένος με το ΣΥΡΙΖΑ? Καθόλου. Γιατί? Καθόλου. Τι να είμαι ευχαριστημένος. Μειώσεις στις μειώσεις, αυξήσεις αυξήσεις. Σας έκοψε τη σύνταξη? Βέβαια μου έχει κόψει. Και βέβαια και οι άλλοι είχαν κόψει, αλλά και από τους άλλους έπαιρνα που θα μπορούσα να ζήσω. Τώρα όμως δεν μπορώ. Εδώ πέρα διώξανε το φίλο μας τον Νίκο. Ποιος θα αναλάβει τώρα? Ήταν φίλος σας ο κ. Σκοτσιάς? Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πολύ φίλος. Πολύ φίλος, ε. Πάρα πολύ φίλος. Και χάρηκα πάρα πολύ δηλαδή που έφυγε. Για να ηρεμήσει λίγο, για να ηρεμήσει λίγο. Όχι τίποτα άλλο. Επειδή ήταν φίλος μου, γι' αυτό το λέω. Άμα δεν ήταν, θα λέγα άστον εκεί να κάτσει, να αγωνίζεται, να μας λύσει το πρόβλημα. Γιατί ξέρεις τι είναι να δίνεις εθνότητα, ξέρεις τι είναι να δίνεις γλώσσα, ξέρεις τι είναι να δίνεις χιλιάδες δύο πράγματα. Για πείτε μας, τι γίνεται, ψωνίζει ο κόσμος? Όχι. 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 Δυστυχώς. Γιατί έχετε ακριβές τιμές? Όχι, δεν έχουμε ακριβές τιμές. Αλλά είναι τα σούπερ μάρκετ που είναι και οι κάρτες και πηγαίνει ο κόσμος εκεί. Συνέχεια. Έχει λεφτά, πιστεύετε, ο κόσμος? Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Δεν έχει. Είναι ευχαριστημένος, πιστεύετε, με την κατάσταση σήμερα? Όχι. Ακούτε γκρίνια εδώ? Βέβαια. Δεν υπάρχουν λεφτά. Με το μακεδονικό είστε ευχαριστημένος? Μακεδονία είναι μια ελληνική και δεν αλλάζει ποτέ. Τώρα, αν η κυβέρνηση λέει ότι υπάρχουν δύο ή τρεις, πέντε, θα το δεχτούμε για δουλειά να κάνουμε. Πώς κάνετε την κυβέρνηση? Την κυβέρνηση δεν μας έχει ακουμπήσει μέχρι τώρα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι πιθανόν. Αν δεν κάνεις λεπρός, δεν ξέρεις τι σημαίνει λέπρα. Αν δεν κάνεις φτωχός, δεν ξέρεις τι σημαίνει φτώχεια. Αν δεν ξέρεις την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, τον 80% πλέον, γιατί τώρα γίναμε πολλοί, δεν μπορεί να καταλάβεις τι θέλει πραγματικά η καθημερινότητα. Όταν δεν μπορεί να πάρεις τα φαρμακά σου, όταν δεν μπορεί να βγάλεις μεροκάματο. Και η πραγματικότητα είναι όταν βγαίνουν οι ίδιοι εσείς βγαίνετε στην τηλεόραση και λέτε 25% ανεργία, 25% συνταξιούχοι, 25% μικρά παιδιά κάτω 18 χρονών. Ποιο 25% υγιές να ζεις το υπόλοιπο 75%? Όσο πάμε και στον Πάτρο πάμε. Για πείτε μας. Είμαι πολύ παλιά η Ερακλώτησα. Πολύ παλιά, ε. Ναι, βέβαια. Εδώ στο Ηράκλειο ήταν. Εδώ. Τα θυμάμαι διαφορετικά. Τώρα έχουν γίνει μπάχαλο όλα. Τελείωσε. Να ρίξει τις τιμές από τα σούπερ μάρκετ, από τη βενζίνα, από τα τσιγάρα. Όλο τη φτώχεια βαράει. Θα πάει να κάνει κάτι άλλο, ναι. Άλλα έλεγε ότι θα έκανε, άλλα κάνει. Και τα υπόλοιπα όμως λες βενζίνη, όλα ακριβά, ε. Όλα πανάκριβα, δηλαδή δεν μπορούμε να ζήσουμε πια. Μας έχει γίνει, είμαστε ασφυκτικά πνιγμένοι, πνιγόμαστε. Κάτι πρέπει να γίνει. Σύνταξη της πείνας. Τίποτα, δεν έχουμε να φάμε. Έτσι να του πείτε. Ας το πούμε. Του κύριου Τσιπρά. Ας το πούμε. Εντάξει, γιατί εμείς το στηρίξαμε, μας υποσχέθηκε άλλα και άλλα έκανε. Πες μου, πώς βλέπεις την κατάσταση στον κόσμο εδώ? Εδώ? Ναι. Γεμάτα τα μπαράκια, γεμάτα τα κλαμπάκια. Εδώ πεινάει ο κόσμος. Ναι, και πάλι νεολαία όμως. Μπαρντού. Νεολαία είμαι. Τους ταΐζει μαμά και ποτάς, έλα τώρα. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πώς να τα δω, αφού κόβουν τη σύνταξη συνέχεια, πού φτάνουνε, φτάνουνε, δεν φτάνουνε. Ταΐζουμε και τα παιδιά τόσο δυσκολά σαν το γιο μου. Άσε. Ανεργία. Τώρα τι τα ψάχνεις, αφού τα ξέρετε, παιδιά. Έχει ο μπαμπάς και η μαμά ταΐσει τώρα? Από αυτά που έχουμε, βρε γόρι μου, από τη σύνταξη, από αυτά. Κάνουμε. Τώρα λέει θα κόψεις τη σύνταξη. Κόψαμε και πολλά. Εμένα μου την κόψανε. Από 500, παίρνω 300. Τι άλλο να κόψουνε? Και φτάνει να δίνετε και στα παιδιά. Και είπε, τους ταΐζω, δεν τη δίνω. Δεν τους δίνω και λεφτά, τους ταΐζω. Αλλά δεν είπε ότι το έφυγα δεν θα το πληρώνουμε. Ορίστε, τώρα το πληρώσουμε. Πού τα βρούμε? Τουλάχιστον έλυσε το θέμα με τα Σκόπια, ε. Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Τελεπαντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας.
Λοιπόν, για πες μας. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πολύ καλά. Ναι. Τρώει ο κόσμος. Τρώει ο κόσμος. Τρώει. Χρήματα έχει, δεν έχει. Χρήματα έχει. Εμάς μας κάνουν. Ω, έχουνε. Έχουνε, λες. Έχουνε, έχουνε. Σ' αρέσει δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται τα θέματα? Όχι, βέβαια. Όχι. Άμα μου άρεσε αυτός ο τρόπος, θα δουλεύαμε πολύ περισσότερο. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει? Να το πω. Να κατέβει ο Τσίπρας από εκεί πάνω που είναι. Μάλιστα. Δώσαμε αρκετό χρόνο στον πολίτη να μας πει τα προβλήματά του. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί και ο κύριος Βασίλης Κατσαφάδος, στέλεχος Κινάλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και να ξεκινήσω από τον κύριο Παταζή. Κύριε Παταζή, βλέπετε, ο κόσμος έχει προβλήματα. Βεβαίως. Δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα επικοινωνιακά. Τι κάνετε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, κύριε Καρέτα. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι ο κόσμος δεν έχει προβλήματα. Ούτε ζούμε στα πλαίσια του ονείρου. Και καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική κοινωνία περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θεωρώ, τουλάχιστον εγώ πιστεύω, σεβόμενος όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στο ρεπορτάζ σας, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν σημάδια βελτίωσης ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει μια βελτίωση αγοραστικής δύναμης. Το είδαμε και από τα στοιχεία τώρα που δημοσιεύθηκαν, ότι υπάρχει μια ενίσχυση αγοραστικής δύναμης. Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε. Φυσικά, βέβαια, αυτά είναι τα πρώτα δείγματα ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ξεφύγουμε από τα μνημόνια τα οποία είχαμε μπει τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια η ελληνική κοινωνία να μπει σε μια διαδικασία ανάπτυξης η οποία αρχίζει να διαγράφεται και βέβαια ο κόσμος, ο λαός μας δηλαδή, να αρχίσει να έχει καλύτερες οικονομικές μέρες, γιατί πραγματικά τα χρόνια του μνημονίου πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, έκανε πάρα πολλές θυσίες που θεωρούμε ότι κάποια στιγμή σιγά σιγά οι θυσίες αυτές θα σταματήσουν και θα έρθει σε όλους μια καλύτερη οικονομική λειτουργία. Από πότε προβλέπετε ότι θα συμβεί αυτό? Κοιτάξτε, η οικονομία δεν είναι κάτι εύκολο να προβλεφθεί. Οι αριθμοί έρχονται. Δεν σημαίνει βέβαια ότι οι αριθμοί μας δείχνουν πάντα και την ευημερία μιας κοινωνίας, γιατί οι αριθμοί πολλές φορές δεν εκφράζουν, μπορεί να εκφράζουν μια τάξη, μια κατηγορία. Δεν μπορεί να εκφράζουν καθολικά όλη την κοινωνία. Αλλά βέβαια όταν οι αριθμοί βελτιώνονται, σιγά σιγά έρχεται και η βελτίωση αυτή σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο, αλλά παρόλα αυτά έρχεται. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε όμως, γιατί δικαίως ορισμένοι φίλοι που ακούσαμε στο ρεπορτάζ τα έχουν με την κυβέρνηση, δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ανέλαβε μια χώρα η οποία ήταν υποχρεοκοπία. Και όταν λέμε υποχρεοκοπία, ήταν μια χώρα που αν τυχόν είχαμε μια σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενδέχεται να είχαμε και κοινωνικά δεδομένα τα οποία θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για την ελληνική κοινωνία και απροσδιόριστα. Το δεύτερο ήταν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε ένα δημόσιο χρέος, το οποίο οι προηγουμένες κυβερνήσεις το είχαν φτάσει στα 360 δις. Έπρεπε να το διαχειριστεί με τους δανειστές. Και το τρίτο βέβαια ήταν ότι, εγώ θα το πω ευθαρσώς, η ελληνική οικονομία τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια, όλοι το διαπιστώνουμε, δεν είχε την ανάπτυξη την οποία θέλαμε στο βαθμό που πρέπει. Δηλαδή, για μένα υπήρχε. Υπήρχε κάποιοι εξωτερικοί λόγοι που, ναι, δεν, υπήρχε, που δεν πέτυχε. Δηλαδή, η αποψηλώθηκαν, ΣΥΡΙΖΑ, λέει, το στόχο της. Αποψηλώθηκαν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Λένε ο κόσμος, απλά για να το καταλαβαίνουμε, δεν παράγουμε τίποτα. Βοηθήσατε εσείς αυτό σαν κυβέρνηση να ξεκινήσει? Κοιτάξτε, παραγωγή. Κάτι. Γίνονται προσπάθειες να. Υπάρχει μια τόνωση ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, αλλά ξέρετε, αυτά δεν μπορεί να γίνουν μια μέρα στην άλλη. Αποψηλώθηκε η ελληνική οικονομία, γίνανε πάρα πολλές συνεργασίες με το κράτος. Δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας που επικαλείται η φιλελεύθερη παράταξη συνεργάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με το κράτος. Εξού, βέβαια, προέκυψε και το αυτό το τεράστιο δημόσιο χρέος. Δηλαδή, δεν είχαμε ένα καπιταλισμό, ας το πούμε έτσι, ο οποίος να στηρίζεται στην υγιή επιχειρηματικότητα, αλλά δυστυχώς στηριζόταν και μπορεί να στηρίζεται και ακόμα. Εγώ δεν θέλω να αναιρέσω δεδομένα, δεν ζω σε άλλο κόσμο. Κύριε Σαμέλη, τι λέτε εσείς? Στηρίζεται κατά κάποιο τρόπο στο κράτος και κάνει απλά, όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος, δουλειές με το κράτος. Τι λέτε εσείς? Αυτό λοιπόν είναι ένα λάθος μοντέλο, το οποίο πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει η ελληνική οικονομία αυτό να πάρει μπροστά. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει ο κύριος Σαμέλης εδώ. Είδατε τον κόσμο, έτσι. Είδα τον κόσμο. Είναι πολύ δυσαρεστημένος. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση. Δεν σημαίνει απαραίτητα, παρότι θα το θέλαμε ότι όλοι θα ψηφίσουν εμάς. Γιατί όμως είναι όλοι δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό? Γιατί ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός δηλαδή, και ο ΣΥΡΙΖΑ σήκωσαν τόσο ψηλά τον πύχη
σε σχέση με την πραγματικότητα, τον οποίο τον πέρασαν από κάτω. Δεν υπήρχε τίποτα τον οποίο να μην το είχε τάξει η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ προτού έρθει στην εξουσία. Είχε υποσχεθεί τον παράδεισο επί της γης και όλα ότι θα τα πετύχανε. Προσέξτε, είχαμε σήμερα συνέντευξη του πρώην επικεφαλής του Eurogroup, κ. Ντάισελμπλουμ, ο οποίος είπε ότι το 2014 η χώρα ήταν έτοιμη να βγει από τα μνημόνια. Και ανταυτού, όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτές τις υποσχέσεις, τις εντελώς επιφανειακές και ανέφικτες, φτάσαμε σε ένα αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, σε μια επιβάρυνση της ελληνικής οικονομίας και φτάνουμε σήμερα, εν έτη 2018, να είμαστε περίπου εκεί από όπου την παρέλαβε ο κύριος Τσίπρας το 2014. Κοντά 4 χρόνια πίσω. Υπόσχεστε κάποιο παράδεισο? Παράδεισο προφανώς και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κανένα παράδεισο. Κάθε κυβέρνηση κρίνεται από το πώς παραλαμβάνει τη χώρα και πώς την παραδίδει. Εμείς αυτό που υποσχόμαστε είναι ότι από την ημέρα που θα την παραλάβουμε μέχρι το τέλος της επόμενης κυβερνητικής μας θητείας, η χώρα θα έχει μπει σε μια καλύτερη ρότα. Όμως, οφείλουμε να πούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Το μνημόνιο, για να το πούμε σχηματικά, τι ήταν? Είναι μια σύμβαση ανάμεσα στη χώρα και τους δανειστές, όπου η χώρα ανελάμβανε δεσμεύσεις και οι δανειστές μας δάνειζαν. Με το τέλος της δανειακής σύμβασης τον Αύγουστο, τι έγινε τελικά? Η μεν χώρα, δια του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα, ανέλαβε δεσμεύσεις μέχρι το 2060 και το υπερταμείο, η ιδιωτική περιουσία, μέχρι το, η δημόσια περιουσία της χώρας, μέχρι το 2115. Όμως οι δανειστές σταμάτησαν να μας δανείζονται. Δηλαδή, δεν βγήκε η Ελλάδα από το μνημόνιο. Οι δανειστές βγήκαν από το μνημόνιο. Είναι γνωστά αυτά για την καθημερινότητα, για τον απλό πολίτη. Έχετε κάποιο σχέδιο? Προσέξτε. Ποιο είναι το αγοραστικό κοινό των απλών ανθρώπων της λαϊκής? Είναι ο μικροεπιχειρηματίας, ο επιστήμονας, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο ιδιωτικός υπάλληλος. Το 90% του κόσμου πάει στην λαϊκή. Πώς θα αυξηθεί αυτού το εισόδημα? Με νέες δουλειές. Για να γίνουν νέες δουλειές πρέπει να έχουμε χαμηλότερη φορολογία, χαμηλότερες εισφορές. Αυτή τη στιγμή, αυτά που έλεγαν οι αγαπητοί φίλοι στις λαϊκές που είχαν τους πάγκους, τι έλεγαν? Έρχεται ο κόσμος, δεν έχει λεφτά να ψωνίσει. Μα πώς να έχει λεφτά να ψωνίσει? Όταν στη μεσαία τάξη η φορολογία εισοδήματος και εισφορές καταναλώνει και καταβροχθίζει το 70% και πλέον του εισοδήματος, προφανώς φτάνουμε να μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα ακόμη και για ανελαστικές δαπάνες όπως είναι τα ψώνια στη λαϊκή. Κύριε Κατσαφάδο. Απλώς εκείνο ο παλμογράφος της κοινωνίας στη λαϊκή. Και πολύ ορθώς κάνετε και μπράβο σας που πηγαίνετε στις λαϊκές, γιατί εκεί ακούγεται ο σφιγμός του κόσμου. Κύριε Κατσαφάδο. Σε ένα βαθμό συμφωνώ με αυτά. Θέλω να ακούσω την οπτική του κοινά. Εμείς κάναμε ένα ρεπορτάζ και υποσχόμαστε ότι θα το κάνουμε σε κάθε εκπομπή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να του δίνουμε βήμα και να λέει αυτά τα οποία θέλει. Ακριβώς, ακριβώς. Μία μόνο μικρή παρατήρηση. Όλος αυτός ο λαϊκισμός γιγαντώθηκε το 2010 όταν όλες αυτές οι δυνάμεις και της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης συνέπτυξαν ένα αντιμνημονιακό, όπως το είπαν, μέτωπο. Θεώρησαν ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις, ότι το ΠΑΣΟΚ τότε του ρίξαν το ανάθεμα. Συνεργαστήκατε βέβαια μαζί τους. Του ρίξαν το ανάθεμα. Κάνατε, συγκυβερνήσατε. Ο κύριος Τσίπρας είχε φτάσει να λέει ότι θα βαράει τα νταούλια και οι αγορές θα χορεύουν. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Είχε φτάσει στο σημείο να λέει ότι όταν θα τους εξηγήσουμε τα επιχειρήματά μας, οι ξένοι θα παρακαλούν να μας δανείσουν. Τρελά πράγματα δηλαδή. Και με αυτόν τον τρόπο υφύρπασαν την ψήφο του κόσμου. Τι λέτε εσείς είναι μια δύναμη ευθύνης. Και το έχει αποδείξει αυτό στη μακραίωνη όλη αυτή η πορεία, ως ΠΑΣΟΚ βέβαια και ως Δημοκρατική Παράταξη νωρίτερα. Με όλες τις. Έχετε βέβαια ευθύνες διαχρονικές, έτσι, το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν ευθύνες, αλλά τελικώς απεδείχθη. Δεν φτάσαμε εδώ ξαφνικά. Αφού και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ εφήρμοσαν τα δικά του μνημόνια, απεδείχθη ότι το ΠΑΣΟΚ είπε την αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία παρέδωσε μια οικονομία κατεστραμμένη και είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή το 2009 που εκτροχίασε τη χώρα τελείως. Και πρέπει κάποια στιγμή τις ευθύνες του αυτές να τις αναλάβει και όχι να σιωπά επί 10 και πλέον έτη. Από εδώ και πέρα πρέπει να ενσκύψουμε στον κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής είναι
δύναμη η οποία στηρίζεται στον μη προνομιούχο Έλληνα, στα μεσαία και στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Και εκεί θα δώσουμε τη βάση, αλλά με αυτή το τσάκισμα της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής κοινωνίας που είναι η μεσαία τάξη. Και ο κύριος Τσακαλώτος παραδέχθηκε ότι υπερφορολόγησε συνειδητά τη μεσαία τάξη, ακριβώς για να κάνουν αυτή την επιδοματική πολιτική, να μοιράζουν χρήματα από υπερπλεονάσματα τα οποία είναι αχρίαστα. Για ποιο λόγο μπαίνουμε σε υπερπλεονάσματα? Λέτε υπερπλεόνασμα, ότι δεν είναι δημιουργικό. Βέβαια, υπερπλεόνασμα σημαίνει ότι στραγγίζεις την οικονομία, κλείνεις τελείως τις στρόφιγγες, φτωχοποιείς τη μεσαία τάξη για ψηφοθυρικούς τελικά λόγους. Έτσι. Γιατί αυτό είναι στο τέλος ημέρας το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση σήμερα? Να σας συγχαρώ. Γιατί κάνατε αυτό το ρεπορτάζ από τις λαϊκές? Εντάξει, είναι υποχρέωση του δημοσιογράφου να δίνει βήμα στον κόσμο. Ωραία. Στις λαϊκές, και ευτυχώς υπάρχουν οι λαϊκές, πηγαίνουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα, από το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα πηγαίνει το 10%. Από τις 1.30-2 μέχρι τις 3 πάει το 70%. Επειδή πέφτουν οι τιμές. Ακριβώς. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που πάει στις λαϊκές, που πάει μετά τις 4, ξέρετε πότε? Εκεί που ψάχνει τα σκουπίδια. Ψάχνει τα σκουπίδια. Δηλαδή η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και του κόσμου της εργασίας που έγινε άνεργος, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα, πέρα από αυτό, επειδή άκουσα ένα γαϊτανάκι ευθυνών, ο ένας τον άλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία, στο Πασό και πάει λέγοντας, θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, δεν είναι μόναχα τα μνημονιακά χρόνια που οδήγησαν τον ελληνικό λαό να πάει μετά τις 4 στις λαϊκές αγορές και να ψάχνει τους σκουπιδοντενικέδες. Δεν είναι μόνο τα μνημονιακά χρόνια. Πού πήγε, έτσι, αγαπητέ φίλε του Πασόκ, η ισχυρή Ελλάδα του κυρίου Σιμίτη? Γκρεμίστηκε στην πενταετία του Καραμαλή. Δεν σε διακόψα. Με συγχωρείς. Ξέρετε που πήγε? Με ρωτήσατε. Ξέρετε που πήγε? Ρητορικό ήταν το ερώτημα. Ξέρω την απάντησή σας. Και καλά κάνετε για να υπερασπιστείτε το χώρο. Να σας πω που πήγε. Πήγε στον κύριο Παπαντονίου. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Και όταν λέω τον κύριο Παπαντονίου. Το έθιξα το θέμα από την αρχή. Τον Χατζόπουλο. Θα το συζητήσουμε αυτό. Γιατί με συγχωρείτε. Το σάπιο δικοματικό σύστημα. Έτσι. Λειτουργήσε στη χώρα μας καταλυτικά για να οδηγηθούμε στα μνημόνια και με τα μνημόνια επιτακύνθηκε, αν θέλετε, η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Βέβαια. Με συγχωρείτε, στα μνημόνια αυτά, είπε ο αγαπητός φίλος της Νέας Δημοκρατίας, είναι οι δανειστές που μας δάνειζαν, έτσι, και είναι και το ελληνικό κράτος που έπαιρνε τα δανεικά. Αν δεν γινόταν έτσι, παράλληλα με τα χρήματα που μας δάνειζαν, μας επέβαλαν και πολιτικές. Πάντως, για να πούμε και οι πολιτικές, οι εγκληματικές. Αν μου επιτρέπετε, απέναντι κύριε Πεμπεγκύρη, να πούμε και κάτι έτσι. Για να ξέρουμε γιατί λέμε, τα νούμερα τα οποία βρίσκονται σε λογαριασμούς που έχουν φαγωθεί σε εισαγωγικά, έτσι, δεν ξέρουμε, πρέπει η δικαιοσύνη να το πει αυτό, ναι, σε πολιτικούς, είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά τα οποία λείπουν από το προϋπολογισμό. Συγγνώμη, έτσι, με συγχωρείς. Γιατί τα περισσότερα αυτά χρήματα, έτσι, μοιράστηκαν με διαφόρους τρόπους στον κόσμο, έτσι. Αυτό το γνωρίζετε. Σε ποιον κόσμο? Στον κόσμο. Εσείς μου υποστηρίζετε δηλαδή? Όχι, λέω μια άποψη η οποία ακούγεται. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Η οποία ακούγεται γενικώς. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ότι έκαναν πολιτική μέσα από αυτά τα χρήματα. Εγώ δεν σας λέω ότι πήγαν με σωστό τρόπο, αλλά πολλοί κόσμος λέει ότι κοίταξε να δεις, το είπε μάλιστα και ο κύριος Πάγκαλος. Μαζί τα φάγαμε. Ναι. Ο κύριος Πάγκαλος. Συμφωνείτε σε αυτό ή όχι? Καθόλου. Καθόλου και αν πάτε στη λαϊκή. Το ξέρω ότι δεν συμφωνείτε, γι' αυτό ρωτήσετε, εγώ. Καλά κάνει και το λες. Και ρωτήσεις στη λαϊκή αγορά αυτό που είπε ο Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει τα κουνουπίδια και τις ντομάτες. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι η αντίδραση του κόσμου απέναντι σε αυτές τις επιλογές, άλλωστε ούτε το ίδιο το Πασόκ δεν δέχεται αυτό που είπε ο κύριος Πάγκαλος, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έξω όμως από αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μοναχά ευθύνες του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να πω ότι αυτό που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν το Γενάρη του 2015 δεν ήταν αλλαγή με πατραχίλια. Θα την υπερασπιστώ εκείνη την περίοδο.
Γιατί σαν ανώτατο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ πάλεψα για μια άλλη προοπτική για τη χώρα μας. Μάλιστα. Για μια άλλη ελπίδα για τη χώρα μας. Δυστυχώς, κύριε Πανταζή, ακολουθήθηκαν, και γι' αυτό ήρθε και η ρήξη και η διάσπαση, πολιτικές που ήταν καταστροφικές. Προσέξτε, αυτές οι πολιτικές δεν ήταν μόνο. Τελειώνω με αυτό, με συγχωρήσα, ναι, μακρηγόρησα. Δεν ήταν μοναχά οι πολιτικές αυτές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε σαν ένα μοντέλο, αν θέλετε έτσι, σαν ένα πειραματόζω για να προωθούν πολιτικές σαν αυτές που έγιναν και στη γειτονική μας Ιταλία και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Αλλά η Ελλάδα ήταν το πειραματόζω. Και αυτό σήμερα το κύριο... πληρώνουν. Γιατί σαφέστατος. Οι μόνοι που κέρδισαν κύριε... από αυτή την υπόθεση ήταν οι Γερμανοί. Σαφέστατος. Και γι' αυτό έχουμε μια Ευρώπη σήμερα γερμανοκρατούμενη. Είχαμε τώρα την υπόθεση η οποία είδαμε τον κύριο Παπαντονίου να περνάει στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο κύριος Πολάκης είχε προαναγγείλει κατά κάποιο τρόπο ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα αυτού του είδους ώστε να πάμε στις εκλογές. Ο απαράδεκτος Πολάκης. Και κάποιοι να βρίσκονται λέει στη φυλακή. Πώς είδατε εσείς αυτή την άποψη του κύριου Πολάκη και αν πιστεύετε ότι συνδέεται τώρα με τον κύριο Παπαντονίου. Εγώ κύριε Καρίδα δεν κάνω σχολιασμούς για υπουργούς της κυβέρνησης. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λόγων του. Εγώ, φίλο σαν δικηγόρο, να σα πω αυτό το οποίο πιστεύω. Η δικαιοσύνη είναι ένα θεσμό, πρέπει να είναι σεβαστό. Μπορεί να τη ασκείται κριτική, αλλά στο πλαίσιο του νομικού πολιτισμού που λέμε οι δικηγόροι. Και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη κάνει το έργο τη. Φυσικά, όποια υπόθεση θεωρούμε ότι δεν εκπληρώνει τα συμφέροντα του εντολέου μα, είτε σε περίπτωση ποινική ή αστική υπόθεση. Η δικονομία, η πολιτική και η ποινική έχει το κάθε. Προβλέπει τα μέσα βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να προσφύγει. Εκείνο λοιπόν που θα πω εγώ. Θα πάω σε ένα λοιπόν που θα πω, όχι, διάλειμμα. Για να είμαι πιο κατανοητός. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε πάλι, κοινή λογική και μας έλεγε ο κύριος Πανταζής για την υπόθεση του κύριου Παπαντονίου. Okay, εγώ αυτό το οποίο έλεγα, εγώ δεν κρίνω υποθέσεις που είναι να εξελίξει. Εγώ εκείνο που θα πω είναι ότι η δικαιοσύνη είναι σεβαστός θεσμός της χώρας μας, τη σεβόμαστε, οι εξουσίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, η κάθε εξουσία πρέπει να κάνει τη δουλειά τους, γιατί όλες υπηρετούν τον ελληνικό λαό. Από αυτόν πηγάζουν όλες οι εξουσίες. Κύριε Σαμέλη. Για την υπόθεση Παπαντονίου, για την ουσία της. Δεν θα ήθελα να μιλήσω. Από τη στιγμή που μιλάει η δικαιοσύνη και μίλησαν οι αρμόδιοι ανακριτές οι οποίοι έχουν μελετήσει την ογκοδέστατη δικογραφία, περιττεύει ο δικός μας λόγος. Οφείλουμε να σεβαστούμε τις αποφάσεις. Αποσυνδέοντας το όμως από την υπόθεση Παπαντονίου, δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε το υπαρκτό θέμα των ομών παρεμβάσεων και απειλών μελών της κυβέρνησης όπως ο κ. Πολάκης προς τη δικαιοσύνη, που έφτασαν σε σημείο έσχατο να προκαταλαμβάνουν δικαστικές αποφάσεις. Και σας λέω, το αποσυνδέω πάλι από την περίπτωση Παπαντονίου. Τώρα το αποσυνδέω. Υποτιμάτε τη δικαιοσύνη τώρα, μην το λέτε. Όμως, οφείλω να πω ότι μέχρι και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, δηλαδή οι καθήλυνα αρμόδιοι και αυτοί που κινούν τη δίωξη, θεωρητικώς οι πιο αυστηροί του ποινικού μας συστήματος, αυτοί που κινούν τη δίωξη, ακόμη και αυτοί εξεράγησαν. Άρα, δύο διαφορετικά ζητήματα για την ουσία της υπόθεσης Παπαντονίου και την όποια άλλη υπόθεση επί της ουσίας το λόγο έχουν οι δικαστές και μόνο. Για όλα τα υπόλοιπα όμως οφείλουμε να φωνάζουμε γιατί είναι φαινόμενα υποβάθμισης δημοκρατίας μας, η προσπάθεια ομής παρεμβολής της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη που ευτυχώς εκτιμώ ότι δεν έχει αντίκτυπο. Πολύ περιεκτικός και να πάω και στον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος ο κύριος Παπαντονίου είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει έρθει μέσα από τους κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Ναι, κοιτάξτε, έχει διαγραφεί 10-11 χρόνια από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε όλα στο φως, καμία ανοχή, οι ένοχοι να τιμωρηθούν. Όπως θα κρίνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αρκεί να αφαιθεί η δικαιοσύνη χωρίς παρεμβάσεις, να κάνει τη δουλειά της. Όταν έχουμε... Ο κύριος Πολάκης πιστεύετε Πολάκη, ότι έπαιξε ρόλο. Όταν έχουμε... Η πρώτη δήλωση που έκανε ο κύριος Παπαντονίου, μόλις έλαβε γνώση της απόφασης της ανακρίτριας και της εισαγγελέως, ήταν ότι το δόγμα Πολάκη περίσχυσε. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μία σκιά και μόνο... Γιατί ήταν ηχογραφημένο το μήνυμα, δηλαδή δεν είναι διαρροές,
είπε κατά λέξη ο κύριος Πολάκης ότι για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να βάλουμε κάποιους φυλακή. Κατά λέξη είπε αυτό. Αυτό είναι ανατριχιαστικό και εξακολουθεί να έχει υπουργικό θόκο. Και για να το συνδέσω και με κάτι άλλο, ακούσαμε χτες συνέντευξη τον κύριο Κοντζιά να λέει ότι μέσα στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου ο κύριος Καμένος άρχισε να λέει για χρήματα, για χρηματοδότηση της ελληνικής κυβέρνησης από τον Σόρος για να δοθούν σε ξένες υπηρεσίες, δεν ξέρω τι ακριβώς, και δεν αντέδρασε κανένας. Δηλαδή, πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί πλέον είναι τεράστια θέματα, τα οποία τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος. Δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση τα βγάζει προς τα έξω. Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι έχει χαθεί πλήρως το μέτρο. Και μία τελευταία κουβέντα. Θεωρώ στην συνταγματική αναθεώρηση που θα έρθει, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποσυνδέσουμε την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το πολιτικό σύστημα. Κύριε, να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο και να μην είναι από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μία κουβέντα, ήταν και πρώην σύντροφός σας ο κ. Πολάκης, το ίδιο κόμμα. Ο κ. Πολάκης εμένα μου είναι αντιπαθητικός. Και μου είναι αντιπαθητικός και πολιτικά, αλλά και το ύφος του. Αυτό το ύφος του μάγκα δεν πάει καθόλου με τη διαφορετικότητα της αριστεράς. Όμως, για το ζήτημα Παπαντονίου, έχω να πω το εξής. Ο Πάγκαλος, μου το θύμισες πριν από λίγο στο διάλειμμα, είπε ότι μαζί τα φάγαμε. Το είπαμε και στον αέρα. Δεν τα φάγαμε καθόλου μαζί. Και δεν είναι μοναχά ο Παπαντονίου. Και ούτε θα κάνω εγώ ένα ανθρώπινο κανιβαλισμό απέναντι στον Παπαντονίου που θα περάσει από τη δικαιοσύνη και πρέπει να πληρώσει αν έχει κάνει παραπτώματα. Έχετε δεν δίκιο. Υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Όμως, ότι φτάσαμε σήμερα με τον τρόπο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δυστυχώς λέω και με λύπη το λέω αυτό, και με τους Πολάκηδες, και όχι μοναχά τους Πολάκηδες, το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα φτάσαμε ο ελληνικός λαός να λέει κάτι που εμένα με πονάει. Όλοι σας το ευχαριστώ, ίδιο είναι. Σας ευχαριστώ πάρα δεν πολύ. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Έχετε δίκιο. Ούτε τα φάγαμε μαζί. Και με, με αγανάκτηση το λέω. Και με αυτή, τη φράση που νομίζω συμφωνούμε όλοι, να κλείσουμε, να ευχαριστήσω τον κύριο Στάθη Πανταζή, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Σαμέλη, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Κατσαφάδο, στέλεχος Κινάλ, τον κύριο Βασίλη Πρεμικύρη, στέλεχος ΛΑΕ. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Θα προχωρήσουμε τώρα και θα δείξουμε ένα δεύτερο μέρος από το ρεπορτάζ που κάναμε στο Νέο Ηράκλειο. Θα πάμε στις καφετέρειες του Νέου Ηρακλείου και στη Λαϊκή του Νέου Ηρακλείου, που θα δούμε ο κόσμος τα προβλήματά του, γιατί πραγματικά ενδιαφέρεται. Πάμε στο ρεπορτάζ. Η κοινή λογική βρίσκεται στην πλατεία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε απόψεις από τους πολίτες, να δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Πάμε. Είμαστε από το Alert, από την κοινή λογική. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Μια χαρά είναι όλα. Μια χαρά είναι όλα. Τα βλέπετε καλά? Είναι δυνατόν να μην κάνετε τέτοια ερώτηση? Αυτή είναι ερώτηση προσβολή. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Την καταπίνει η κρίση, η ηθική κατάπτωση. Είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κρίμα γι' αυτό. Δεν υπάρχει μέλλον. Η ζωή πώς είναι η καθημερινότητα? Βγήκαμε από το μνημόνιο. Αυτό είναι ερώτηση για πολύ γέλιο. Για πάρα πολύ γέλιο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Ως προς τι? Ως προς την οικονομία, την καθημερινότητα. Από το κακό στο χειρότερο. Πώς βλέπετε τώρα τις κινήσεις της κυβέρνησης με το μακεδονικό? Η κυβέρνηση κακώς έπραξε όσον αφορά αυτά που έδωσε. Θα έπρεπε να ήταν πιο συγκρατημένη και πιο συνεννοημένη και με τους άλλους ίσως και με τον λαό περισσότερο. Και αυτά βλέπω. Έχετε παράπονο, δηλαδή δεν συνεννοήθηκε με τον λαό? Βεβαίως. Λογικό, δεν είναι. Τώρα που έχουμε βγει από το μνημόνιο, αισθάνεστε οικονομικά καλύτερα? Όχι καθόλου. Είμαι πολύ πιεσμένος εδώ και πολύ καιρό από την αρχή των μνημονίων. Το θέμα είναι ότι κόπηκαν πολλά από τις απολαύσεις. Δουλέψαμε 38 χρόνια και στο τέλος δεν έχουμε τίποτα. Δυστυχώς. Πώς είναι τα πράγματα? Τα βλέπω ότι κινούμαστε από το ένα διέξοδο στο άλλο. Δεν περιμένω τίποτα από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Φοβάμαι καθημερινά για τα χειρότερα. Αυτό. Είστε απογοητευμένος δηλαδή? Ναι, ναι. Δεν πιστεύετε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο? Νομίζω ότι η κοινή λογική δεν επιτρέπει να σκεφτεί κανείς κάτι τέτοιο.
Να μας πείτε δύο κουβέντες για την κατάσταση. Πώς βλέπετε σήμερα την κατάσταση? Πώς να τη δω την κατάσταση, να πούμε, όσο πάει και χειροτερεύει, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα αποφασίσει ο λαός για μια άλλη και καλύτερη κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν πιστεύετε ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο, ότι η οικονομία ανθίζει? Δεν ανθίζει τίποτα, δεν βλέπω φως. Τίποτα. Είστε απογοητευμένος δηλαδή, Λιγάκι. Okay. Και βλέπω και τον κόσμο εδώ πέρα που υποφέρει. Πιστεύετε ότι τώρα που βγήκαμε από το μνημόνιο όλα τα πράγματα φτιάχνουν κατά τι, κατά πώς λέει η κυβέρνηση? Παιδιά, για να δούμε αποτελέσματα θα πρέπει να περάσει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή χρόνια. Είστε απογοητευμένοι δηλαδή? Όλοι. Όλοι μας δεν είμαστε. Εσείς είστε ευχαριστημένος? Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, αλλά. Ούτε εμείς. Εγώ τα λέω, θα δίνω την ώρα, θα τα πείτε κι εσείς. Τα λέμε κι εμείς, αλλά δεν μας ακούει και κανένας. Μεταξύ μας τα λέμε. Στους άλλους. Πώς τα βλέπουμε την κατάσταση εδώ τώρα με την κυβέρνηση? Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για όλο τον κόσμο. Όποιος βλέπει την καθημερινότητα, νομίζω ότι το καταλαβαίνει. Με τα εθνικά θέματα? Μεγάλο πρόβλημα. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτές τις κινήσεις. Νομίζω ότι αν μπορούσε ο κόσμος να μιλήσει, θα έλεγε πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που προωθούνται. Εμείς σας δίνουμε δυνατότητα να μιλήσετε. Σας λέω, εγώ διαφωνώ με αυτό το οποίο προχωράει. Φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία διαφωνεί κατά κύριο λόγο. Τι κάνουμε από τα λεφτά μας? Γεια σας. Κοινή λογική. Κοινή λογική. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Γενικότερα. Ναι. Τα βλέπουμε μια χαρά. Προσπαθούμε, πάμε καλά. Είστε ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση? Με την κυβέρνηση δεν είμαστε ευχαριστημένοι, όχι, εμάς βοηθάει. Εμάς δηλαδή που έχουμε επιχειρήσεις εδώ, δεν μας βοηθάει καθόλου. Δυστυχώς. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βασιζόμαστε σε εμάς και κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για εμάς. Τι θέλετε να αλλάξει όσον αφορά την επιχειρηματικότητα? Είστε νέα παιδιά εδώ, έχετε φτιάξει μια. Θέλουμε να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα βοηθάει περισσότερο, ειδικά τους νέους επαγγελματίες, να μπορούν να κάνουν πράγματα και να μην δυσκολεύονται τόσο πολύ στο να βάλουν αμεροκάματο απλά. Υπάρχει δηλαδή λίγο καλύτερη πολιτική, τακτική για εμάς. Τα εθνικά θέματα? Τα εθνικά θέματα είναι ένα άλλο ζήτημα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, δυστυχώς. Δεν υπάρχει. Σας άρεσε η συμφωνία των Πρεσπών? Όχι, μας άρεσε, δεν συμφωνούμε σε αυτό. Απλά δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε γι' αυτό. Καλημέρα, τι κάνουμε? Καλημέρα. Πάμε εδώ. Καλημέρα. Πώς σε λένε? Γιώργος είμαι εγώ. Γιώργο, έχεις εδώ. Εδώ παρέα με τον Μιχάλη είμαστε. Εντάξει, πάνω κάτω αυτά που είπε ο Μιχάλης, συμφωνώ και εγώ, τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τα πράγματα, δηλαδή το κράτος γενικά δεν βοηθάει τους νέους, δεν υπάρχουν κάποια προγράμματα να μπορέσουν να. Βοηθήσουμε στην εξέλιξη, ρε παιδάκι μου, των μικρών επιχειρήσεων. Αυτό. Εντάξει, παρήγουμε τώρα μόνοι μας. Θα δείξει. Θα το αφήγουμε το εξωτερικό, παρήγουμε εδώ πέρα, θα δούμε. Τι θα κάνουμε. Εδώ και ό,τι γίνει. Εδώ και ό,τι γίνει. Εδώ και ό,τι γίνει, Μάλιστα. Εδώ είμαστε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε έχουμε να πούμε πολλά. Εδώ είμαστε πάλι με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, είμαστε και πατριώτες από την Ετελογαρνανία. Και πατριώτες και από τον ίδιο τόπο, με την έννοια του ξηρομέρου. Του ξηρομέρου. Ξέρουμε έτσι και να. Εγώ είμαι από την Κατούνα. Εσείς είστε από την Κατούνα, εγώ από τη Βόλτσα, αλλά εντάξει. Ο νομός Ετελογαρνανίας είναι μισή στερεά Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος νομός, πάρα πολλές δυνατότητες. Ένας πλούσιος νομός σε φυσικούς πόρους, βεβαίως αδικημένος, πολύ αδικημένος νομός. Αλλά το καλό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια πράγματα, οπότε νομίζω ότι έχουμε ακόμα προκλήσεις μεγάλες. Πηγαίνετε τακτικά στην πατρίδα? Βέβαια. Ένας βουλευτής. Ένας βουλευτής. Η περιφέρεια, ξέρετε, πρέπει να την προσέχει στην περιφέρεια ούτως ή άλλως, όπως λέει και η παλιά ταινία. Αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι ότι πρέπει να είσαι κοντά στον κόσμο, στους πολίτες, να σου μεταφέρουν τα προβλήματά του, τα τοπικά προβλήματα, αλλά βεβαίως και παίρνει μια ευρύτερη άποψη το τι θέλει, τι πρέπει να αλλάξει. Στην καθημερινότητά του και πώς βέβαια μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς οι πολιτικοί σε αυτό. Είναι ένας φτωχός νομός, έτσι, η Ετελογαρνανία. Ναι. Αλλά με πολύ αναξιοποίητα, θα λέγαμε, πράγματα, έτσι, και τουριστικά γίνει και από θέμα προϊόντων. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βέβαια αγροτική παραγωγή, αλλά βέβαια και στον τουρισμό έχουμε μείνει πίσω, με την έννοια ότι η Λευκάδα, που είναι ένας όμορος νομός, παρότι έχει το 1 πέμπτο της έκτασης της Ετελογαρνανίας, έχει πενταπλάσιες κλίνες ξενοδοχειακές. Και πηγαίνει όλο και καλύτερα η Λευκάδα. Ναι, εντάξει, σίγουρα με τον καινούριο δρόμο που έρχονται, έχουν πρόσβαση και από τη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολύ εύκολα. Έχει αλλάξει
έχει αλλάξει προς το καλύτερο ο τουρισμός στη Λευκάδα. Βεβαίως το ίδιο μπορεί να έχουμε και εμείς. Διότι και με τους δρόμους και με την Ιωνία Οδό, αλλά βεβαίως και με το μεγαλύτερο περιφερειακό αεροδρόμιο που έχουμε πια το Άκτιο, νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνουν πολύ καλά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Εγώ περίμενα από παιδάκι μια φορά να πάω άνετα στο χωριό. Θυμάμαι, ταλαιπωρούμαστε, ένας Γολγοθάς να πηγαίνει. Ειδικά με το Ρίο Αντίριο. Με το Ρίο Αντίριο. Με το Ρίο Αντίριο, βέβαια. Τώρα φέτος ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά πήγα. Εγώ πηγαίνω στο Μύτικα τα Οργανανία διακοπές. Σωστά, σωστά. Εντάξει, νομίζω ότι επειδή αναφερθήκατε στο Μύτικα, επειδή πλέον το λιμάνι του Αστακού, η μεγάλη πρόκληση για μας στην Τολοκανή είναι να υπάρχει αυτή η σύνδεση του λιμανιού με την Ιωνία εδώ και τον Ε65. Οπότε και εκεί θα δοθούν τελείως διαφορετικές δυνατότητες, αναπτυξιακές δυνατότητες για τον νομό Τολοκανανίας. Το είπα και πριν, μπορεί να είμαστε παραμελημένος δομός. Έχουν γίνει όμως κάποια έργα υποδομής. Και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε έτσι και ολοκληρώσουμε και κάποια άλλα, θα δούμε με πολύ καλύτερο μάτι. Ο βουλευτής επαρχίας μπορεί να κάνει έτσι πράγματα για τον τόπο του. Δηλαδή, γιατί πολλοί λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά μπορεί να γίνουν. Πάρα πολλά. Βεβαίως, που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα του πολίτη, και δεν αφορά προφανώς μόνο τον νομό, τον νομό συγκεκριμένα του Λοκαρανίας, αλλά και γενικότερα τους πολίτες. Αλλά και για τον τόπο μας έχουν να κάνουν πολλά πράγματα. Και να παρέμβει ακόμα και ο βουλευτής. Όχι όταν είσαι μόνο σε μια θέση ευθύνης κυβερνητική, που εκεί βεβαίως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, αλλά και ως βουλευτής μπορείς να πιέσεις την κυβέρνηση κάθε φορά, ή αν είσαι στην κυβέρνηση, το ίδιο πράγμα ως κυβερνητικός βουλευτής, μπορείς να προωθήσεις ακόμα περισσότερο κάποια δίκαια αιτήματα που μπορεί να έχει ο τόπος σου και οι πολίτες σου. Νομίζω λοιπόν σε αυτή τη λογική βέβαια είναι πολύ ισχυρή η παρέμβαση. Να σας πάω λίγο στην επικαιρότητα, κύριε Καραγκούνη, γιατί εσείς έχετε διατελέσει και υφυπουργός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και άρα νομίζω ότι είναι ένας τομέας που τα ξέρετε αρκετά καλά. Έχει προκύψει τώρα το θέμα από τη μία του κύριου Παπαντονίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στη φυλακή, έχει προφυλακιστεί. Από την άλλη είχαμε και μία παρέμβαση λεκτική από τον κύριο Πολάκη, η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν τα συνδέετε αυτά τα δύο γεγονότα και αν πιστεύετε ότι μπορούν οι πολιτικοί να παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Το αντίθετο, δεν τα συνδέω καθόλου αυτά τα δύο γεγονότα. Mm-hmm. Να θυμίσω απλά στον κόσμο ότι η έρευνα για τον κύριο Παντονίου έχει ξεκινήσει όταν είχαμε αναλάβει και είμαστε μόνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τότε. Α, ήσασταν τότε στο 2012. Και βεβαίως από τότε προχώρησε η έρευνα. Έφτασε αυτό το αποτέλεσμα. Η δικαιοσύνη, όταν την αφήνει ανεξάρτητη, μπορεί να κάνει το έργο της, να επιτελέσει το έργο της χωρίς παρεμβάσεις. Δεν έχει ανάγκη ούτε από παρεμβάσεις. Είναι λίγο αργή η ελληνική δικαιοσύνη. Εξαρτάται ποια είναι η υπόθεση. Βεβαίως, πάντα μπορείς να διευκολύνεις το έργο της. Ας πούμε στο ζήτημα της Χρυσής Αυγής. Ξέρετε, εμείς έχουμε καταρκίνει την κυβέρνηση, διότι είναι μια υπόθεση η οποία σοβεί τώρα 5 χρόνια. 4-5 χρόνια και αφορά την ίδια τη δημοκρατία. Και όταν πάντα τους ρωτάμε αν υπάρχει ζήτημα κάποιων υποδομών, δεν έχουν γίνει αίθουσες, υπάρχει ζήτημα δηλαδή πρακτικό και δεν προχωράει αυτή η υπόθεση. Η κυβέρνηση κοφεύει, δεν απαντά. Διότι εμείς, ας πούμε, όταν ήμουν εγώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είχαμε φτιάξει 2 αίθουσες στις φυλακές Κορυδαλλού. Είχαμε φτιάξει τέλος πάντων επιπρόσθετες αίθουσες ακριβώς για να τρέξει και πολύ γρήγορα, να τρέχουν και πάρα πολύ γρήγορα υποθέσεις που είναι και ειδικού ενδιαφέροντος. Πιστεύετε ότι αυτό δηλαδή γίνεται με κάποια σκοπιμότητα πολιτική, δηλαδή για να το πούμε και πιο έτσι αυτό λαϊκά. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, μήπως η κυβέρνηση μέσω της Χρυσής Αυγής τραβάει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το ξέρω αν το κάνει σκοπίμως. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχουν γίνει δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη και από τον κύριο Βούτση, όπου είναι γνωστές οι δηλώσεις, που προσμετρούσε και είναι καλοδεχούμενες οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής. Είναι γνωστές αυτές οι απόψεις που έχουν υποθεί από τα κυβερνητικά στελέχη και το ζήτημα είναι πρακτικό και ουσιαστικό. Δεν προχωράει η δίκη αυτή. Έχει καθυστερήσει πάνω από 5 χρόνια, κοντά στα 5 χρόνια. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθήκον της κυβέρνησης να έχει κάνει τα πάντα, είτε αυτό αφορά υποδομές, είτε άλλες δικονομικές διευκολύνσεις, όχι δικονομικές, εννοώ στο δικαϊκό ζήτημα, να φτιάξει ίσως περαιτέρω κάποιες δικαστικές αίθουσες, αλλά να διευκολύνει με λίγα λόγια το έργο αυτό, είτε γιατί θα μπορούσε να βοηθήσει το δικονομικά το έργο των εισαγγελέων, των ανακριτών στις πρώτες φάσεις ή και αργότερα με πρόσθετο νομίζω ότι έχουμε προσωπικό. Και μνημονιακές δεσμεύσεις. Η ελληνική δικαιοσύνη να πρέπει να επιταχύνει αυτό είναι άλλο ζήτημα. Έτσι, αυτό είναι πολύ μεγάλο, μια μεγάλη κουβέντα και μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα γι' αυτό. Mm-hmm. Διότι σε όλες αυτές τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Επιγραμματικά θα ήθελα να πω. Έχουμε μείνει πίσω. Για τις οικονομικές προχωράμε. Στις οικονομικές δεσμεύσεις προχωράμε. Δίνουμε μέχρι αρχαιολογικούς χώρους. Αλλά στις υπόλοιπες δεσμεύσεις που θα βοηθούσαν και τον πολίτη. Αυτό που είναι το βασικό έργο και το ήθελε και
Τρόικα και εμείς το είχαμε ξεκινήσει το 2012, η ηλεκτρονικοποίηση της δικαιοσύνης. Μάλιστα, έχω καταθέσει και μια επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Καλογύρου να μας απαντήσει. Έχει καθυστερήσει 4 χρόνια. Πρακτικά, στο ζήτημα της επιτάχυνσης δικαιοσύνης, αλλά και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με μεταρρυθμίσεις στον χώρο της δικαιοσύνης, όπως είναι η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών, έχουν μείνει όλα πίσω. Έχουν μείνει όλες καλέντες. Ειδικά για το έργο αυτό, που είναι βασικό ουσιαστικό έργο και θα μας αναβαθμίσει και στον ευρωπαϊκό δείκτη όσον αφορά τις επιδόσεις δικαιοσύνης, δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν καθυστερήσει απλά. Έχουν κάνει παρατάσεις των έργων από χρόνο σε χρόνο και φτάσαμε δηλαδή το 2018 να έχουμε μείνει στην ουσία ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήμασταν στο 2015. Επειδή έχουμε πιάσει το κομμάτι της δικαιοσύνης και νομίζω ότι είναι ζητούμενο, υπάρχει αυτή τη στιγμή το κομμάτι το οποίο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία λέει, ας πούμε, το άσυλο αλλά και τα εξάρχεια. Είναι δύο πράγματα τα οποία η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα θα θέλει να τα δημιουργήσει. Αυτά είναι ζητήματα αυτονόητα. Σε κανένα κράτος, ευρωπαϊκό, δυτικό, πολιτισμένο κράτος, δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Να μπουκάρει όποιος θέλει μέσα στα πανεπιστήμια. Φαινόμενα όπως ο Ρουβίκονας, ας πούμε. Να κάνουν ΚΕΠ μέχρι και στα εξάρχεια, να καταστρέφουν τους δημόσιους χώρους, τα πανεπιστήμια. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Πρωτόγνωρα είναι για τον δυτικό κόσμο, για τον πολιτισμένο κόσμο. Εδώ είναι δυστυχώς η πάγια τακτική. Προσπαθήσαμε και είχαμε ψηφίσει ένα νόμο με ευρεία. Κυριολεκτική πλειοψηφία των νόμων Διαμαντοπούλου, που έβαζε τέλος σε όλη αυτή την ανομία και υπήρχε και διακομματική συνένεση. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση σε όλα τα ζητήματα επιστρέφει στις παθογένειες και στις συλλογικές του 1980 ή άλλων εποχών. Αυτά έχουν ξεπεραστεί. Επιμένουν ακριβώς να συντηρούν, όπως είπα και πριν, αυτές τις πολύ άσχημες πρακτικές, αυτές τις παθογένειες, οι οποίες και στον χώρο των πανεπιστημίων και στον χώρο της δημοσίας ασφάλειας και σε άλλες εκφάνσεις της δημόσιας. Της δημόσιας κατάστασης. Εσείς έχετε τη βούληση ακόμα. Επιστρέφουν σε άλλες παροχημένες και πολλές φορές σκανδαλώδεις λογικές. Εσείς έχετε τη βούληση ακόμα να προχωρήσετε και όλες αυτές τις παθογένειες να τις φτιάξετε. Το ζήτημα είναι θα κάμψετε τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν. Προσέξτε, πολλές από αυτές τις αποφάσεις τις είχαμε ήδη πάρει από το 2010, από το 2012. Μέχρι το 2015 είχαμε αλλάξει. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, είχαμε βάλει μια τάξη στο μεταναστευτικό, που είναι ένα ζήτημα που αποσχολεί τον κόσμο. Και δεν κάναμε κάτι ακροδεξιό, κάναμε κάτι λογικό. Αυτό που κάνουν και όλα τα κράτη. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν μέσα παρανόμως, παρατύπως στην Ελλάδα και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν και δεν μπορούν να τηθούν άσυλο, θα πρέπει να επιστρέφουν πίσω στις χώρες τους. Το κάναμε πράξη. Στο θέμα της ασφάλειας. Μπορούσε να κυκλοφορήσεις ελεύθερα και στο κέντρο της Αθήνας και στα κέντρα άλλων των πόλεων. Ακριβώς γιατί υπήρχε μια συλλογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι οι ροές τώρα είναι αυξημένες. Πώς αυξήθηκαν μέσα ένα μήνα, από το Γενάρη του 2015, το Δεκέμβρη του 2014 μέχρι το Γενάρη του 2015, το Φλεβάρι του 2015, τι έπεσε πυρηνική βόμβα. Απλά υπήρξε μια άλλη πολιτική, μια άλλη λογική. Στα ζητήματα αυτά λοιπόν δεν υπήρχε σχέδιο από το σχεδιασμό από την κυβέρνηση. Τώρα το παραδέχονται. Και τώρα θέλουν να ανοίξουν 10 αμυγδαλέζες, όχι μία αμυγδαλέζα, μάλλον ανοίξανε. Και ήταν αυτές οι εξευθελιστικές, απάνθρωπες εικόνες που βρίσκουμε στη Μόρια και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν δεν έχεις ένα πρόγραμμα για να σχέδιο. Αυτές οι εικόνες θα τις δούμε να τελειώνουν. Μα πρέπει να τελειώσουν. Θα τελειώσουν. Το είχαμε τελειώσει και το προηγούμενο διάστημα. Γιατί πρέπει να παρέχεις ανθρωπιστικά το λέω. Έτσι, γιατί μας το επιβάλλει και το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό και το Κοινοτικό Δίκαιο. Ναι. Και υπάρχουν και χρήματα για αυτή την υπόθεση. Ακριβώς. Γιατί πρέπει να επιβάλλεις την ανθρωπιά, τον ανθρωπισμό και αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται σε συνθήκες οι οποίες πραγματικά να τιμούν το κράτος μας, το πολιτισμένο κράτος μας. Αλλά αυτοί οι οποίοι όμως έρχονται παράνομα, εισέρχονται παράνομα στη χώρα, όπως σε όλα τα κράτη. Μην νομίζω ότι κάνουμε κάτι, ότι εδώ πέρα πρέπει να ανακαλύψουμε τον τροχό. Παντού, όποιος μπαίνει παράτυπα ή παράνομα σε μια χώρα, επιστρέφει πίσω στη χώρα από την οποία μπήκε. Το ίδιο ισχύει στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αγγλία, στην Αμερική. Παντού. Δεν είναι κάτι μια καινοτομία δική μας. Εμείς το κάναμε καινοτοπία. Εμείς και η κυρία Χριστοδουλοπούλου και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό έγινε. Λοιπόν, πρέπει να επανέλθει, όπως λέω πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο και απευθύνομαι στον κόσμο, πρέπει να επανέλθει το αυτονόητο στη χώρα. Είτε αυτό αφορά τη δημόσια ασφάλεια, είναι αυτονόητο να μπορείς να πηγαίνεις στη δουλειά σου, η οικογένειά σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου ασφαλώς στη δουλειά του. Και να μην φοβάται να κάτσει ολικιωμένο στο σπίτι, μπας και μπει κανένας Νιγηριανός ή οτιδήποτε, δεν μην τον προσωποποιούμε. Οποιοσδήποτε μέσα στο σπίτι και να τον βασανίζει και να τον κλέβει. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ το όνομά σας, γι' αυτό ήταν το ασφαλιστικό.
Θέλετε λίγο να μας πείτε κοιτάξτε, πώς το εκφράσατε εσείς τότε και πώς το... αυτό το έχω εξηγήσει. Εγώ είχα μηδιάσει με το σύστημα ιστορικά, ως εσωτερικό γεγονός το ανέφερα. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό που λέμε εμείς και λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το εφαρμόζουν όλες πλέον οι χώρες. Παντού οι δυτικές χώρες. Δηλαδή να υπάρχει και ένας πυρήνας με μεγάλη ασφάλεια, αυτό είχα πει και τότε. Ναι, ναι. Με συνθήκες ασφάλειας, έτσι και να υπάρχει εγγύηση του δημοσίου, να υπάρχει ένας πυλώνας όπου κάποιος, ο ατομικός κουμπαράς, ο οποίος θα βάζει τα χρήματά σου σε ένα κουμπαρά και κανείς, μα κανείς, δεν θα απλώνει το χέρι του να παίρνει τα χρήματα αυτά. Δηλαδή, αυτό που ισχύει πάντα. Δηλαδή παντού, έχει ανάγκη το κράτος, πηγαίνει ας πούμε στα σχολεία. Εδώ τι γίνεται τώρα, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή να ρωτήσω κάτι, επειδή έγινε και όλη αυτή η φασαρία. Το κράτος που έδινε, ξέρω εγώ, στη μητέρα σας ή στη μητέρα μου ή στον οποιοδήποτε 1.500 ή 2.000 ευρώ ή 500 ή 700 ευρώ και του έχουν μείνει 200 και 300, του έχουν πάρει το 70%. Πώς λέγεται αυτό? Δεν είναι κλοπή αυτό των χρημάτων? Και γι' αυτό βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα κυρώνει όλα αυτά. Γιατί πραγματικά είναι πρόκειται περί κλοπής. Λοιπόν, τι λέει ο Μητσοτάκης και τι λένε ας πούμε τα δυτικά κράτη? Θα βάζεις ένα ατομικό κουμπαρά, το οποίο μπορεί. Ένα ατομικός λογαριασμός αυτός. Ατομικός λογαριασμός, όπου θα υπάρχει και εγγύηση του δημοσίου. Αυτή είναι η διαφορά και το είχα πει και τότε, από την πρώτη στιγμή, όταν παρανοήθηκαν και αλλοιώθηκαν σκοπίμως από τον Πρωθυπουργό οι δηλώσεις μου. Λοιπόν, εδώ δεν θα επεμβαίνει κανένας σε αυτό το κουμπαρά. Κανείς. Και τα χρήματα που θα βάζει κάποιος θα τα παίρνει σε βάθος χρόνου πολλαπλάσια. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Να έρθει και ένας άλλος πυλώνας λοιπόν στην ασφάλιση. Γιατί είδαμε και αυτόν τον πυλώνα που λειτουργεί μέχρι τώρα, του αναδιανεμητικού συστήματος. Νομίζω ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι όλοι μπορούν να καταλάβουν τι έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Καραγκούνη, και με αυτό να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Εμείς κάναμε ρεπορτάζ, δείξαμε πολλούς συνταξιούχους προηγουμένως στη Λαϊκή. Είναι ένα θέμα που πραγματικά όλο τον κόσμο τον απασχολεί. Και πραγματικά όλοι θέλουμε να έχουμε μια σταθερότητα, να ξέρουμε ότι αύριο θα πάρουμε σύνταξη, τα παιδιά μας θα πάρουν σύνταξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα φροντίσουμε να σας ξανά έχουμε σε επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στη δουλειά σας, Χριστέρου. Κάνετε εξαιρετική δουλειά και είστε και πολύ ενεργός γενικά. Μετά λέω στο Λοκαρνάν και φίλος, αλλά τα λέω ως αρκετή αυτή την πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Καλό σας βράδυ και να είστε καλά.